Σε ρυθμούς παράκτιων μεσογειακών αγώνων κινείται η Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Περίπου 1.000 αθλητές από 26 χώρες βρίσκονται στην πόλη της Πάτρας για την μεγάλη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 31 Αυγούστου. Έλληνες και ξένοι αθλητές έχουν πλημμυρίσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, Αγίου Νικολάου, Ρήγα Φεραίου, Αγίου Ανδρέου και άλλες κεντρικές οδούς. Είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω σε μια τέτοια διοργάνωση. Πρώτη φορά συμμετέχω σε αυτή τη διοργάνωση. Θα ήθελα να δω πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι κάτι πολύ πρωτότυπο για την Ελλάδα. Συμμετέχω και εγώ στην Εθνική Ομάδα Τεχνικής Κολύμβησης. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην πόλη της Πάτρας και προσωπικά νιώθω πολύ χαρούμενη και περήφανη που μας δόθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Είμαι αθλήτρια της Τεχνικής Κολύμβησης, ήρθαμε χθες. Βλέπουμε ότι η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχθεί όλο τον όγκο των αθλητών, των συνοδών και όλου του κόσμου που θα έρθει. Εύχομαι να είναι μια επιτυχής διοργάνωση, το αχαϊκό κοινό να μας στηρίξει. Τα ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής έχουν πληρότητα που αγγίζει το 100%, σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Ξενοδόχων Πάτρας, Ηλία Μετζελόπουλο. Είναι περίπου 8-9 μέρες. 100% πληρώνεται για όλα τα ξενοδόχεια και είναι πολύ θετικό αυτό. Την είχε ανάγκη η περιοχή μας αυτή την ανάσα? Βέβαια, γιατί κακά τα ψέματα η περιοχή της Πάτρας δεν είναι άκρος τουριστική. Αν εξαιρέσει κανείς τη Δυτική Αχαία που έχει κάποια σχετική πληρότητα τους καλοκαιρινούς μήνες, η Πάτρα αυτή καθεαυτή δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη πληρότητα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μεγάλη γιορτή της Μεσογείου θα ξεκινήσει την Κυριακή στην εγκατάσταση Άρτεμις, δίπλα από το κολυμβητήριο του ΝΟΠ στις 8.30 το βράδυ. Η τελετή έχει τη σκηνοθετική υπογραφή της Έλενας Μπονέλη, ενώ την καλλιτεχνική σύλληψη και εκτέλεση υπογράφει ο Πάρης Λαλιώτης. Την παρουσίαση θα κάνει ο Γιώργος Λιανός. Στο μεταξύ, σε ισχύ είναι από τις 24 έως τις 31 Αυγούστου από την Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής των παράκτιων μεσογειακών αγώνων. Συγκεκριμένα, καθημερινά κατά τις ώρες 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην είσοδο προς τον Νέο Λιμένα, στη διασταύρωση των οδών Ακτή Δημαίων και Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου. Στην Ηρών Πολυτεχνείου, από Κανελοπούλου έως πρώην Κάμπινγκ ΕΟΤ Πλας, επιτρεπόμενη στη σκίνηση των οχημάτων που θα φέρουν ειδική διαπίστευση. Μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων από την Ακτή Δημαίων, από Τριών Αβάρχων έως Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου και Πατρών Κλάους μπροστά από το κολυμβητήριο Πεπανός. Και τέλος, θα απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στην οδό Χοϊδά από Ηρών Πολυτεχνείου ως Ποσειδώνος στην περιοχή του Ρίου Πατρών και στην οδό Αγίου Ανδρέου από Αράτου Εζαΐμι.